Η προσωπογραφία του πρώην Προέδρου της Βουλής Δημήτρη Σιούφα τοποθετήθηκε στο εντευκτήριο της Βουλής, ένα χώρο που φιλοξενεί τα πορτρέτα των εκλειπώντων Προέδρων του Κοινοβουλίου από συστάσεως του ελληνικού κράτους. Στην προσωπικότητα του πρώην Προέδρου της Βουλής Δημήτρη Σιούφα αναφέρθηκαν ο Πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης και εκπρόσωπος της οικογένειας. Αγαπητή οικογένεια του Προέδρου μας, του Δημήτρη Σιούφα, κύριε Βούτση, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, εκπρόσωποι του νομού Καρδίτσης στο Κοινοβούλιο, θα μου επιτρέψετε πριν οποιοδήποτε άλλο γεγονός και πριν οποιαδήποτε ομιλία, να επιφυλάξουμε στους εαυτούς μας την τιμή τις ομιλίες μας και την εκδήλωσή μας να την κάνουμε υπό τα όματα του αειμνήστου Δημητρίου Σιούφα. Συνεπώς θα προηγηθούν τα αποκαλυπτήρια της προσωπογραφίας του και αμέσως μετά θα προχωρήσουμε στην προβλεπόμενη εκδήλωση. Κυρίες και κύριοι, ένας σπουδαίος Ιταλοαμερικανός πορτρετίστας, ο Σάρτζεντ, είχε πει ότι θέλει πολύ χρόνο για έναν άντρα, για έναν άνθρωπο, προκειμένου να μοιάσει με το πορτρέτο του. Εννοούσε ότι ήθελε πολύ χρόνο να οικοδομήσει κάποιος τη φήμη του. Ο αείμνηστος πρόεδρος της Βουλής, Δημήτρης Γεωργίου Σιούφας, διήνυσε αυτόν τον απαραίτητο χρόνο, οικοδόμησε τη φήμη του, το κύρος του, το γόητρό του, το αποτύπωμά του στην πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας. Και σήμερα ο Δημήτρης Σιούφας μπροστά μας μοιάζει με το πορτρέτο του. Μοιάζει με αυτή την εικόνα ενός ανθρώπου στιβαρού αλλά συνάμα τρυφερού, ενός ανθρώπου ο οποίος ξεκινώντας, κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης, κύριε Τσιάρα, από το στολίδι των αγράφων, από τη Γράλιστα, από τον Ελληνόπυργο, έφτασε στα ανώτατα αξιώματα της πολιτείας, αφήνοντας πίσω του ένα περίφημο παράδειγμα πολιτικής πρακτικής και σταδιοδρομίας. Αυτοδημιούργητος, εργατικός, μαχητικός, αποτελεσματικός, άφησε, επαναλαμβάνω, πίσω του όλα εκείνα τα στοιχεία που ένας νέος ο οποίος θέλει να μπει στην πολιτική πρέπει να τα έχει. Αγαπητοί συνάδελφοι από την Καρδίτσα, έμαθα ότι στον Ελληνόπυργο ακόμη και τώρα την άνοιξη χιόνισε. Και νυφάδες μύε λευκέ το λείπε βάμβακος, εφέροντος τροφιλιδών εις τον αέρα και έπιπτον εις την γην και έβλεπε το βουνόν να σπρίζει εις το σκότος, λέει ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στο έργο του «Έρωτα στα χιόνια». Και έβλεπε το βουνόν να σπρίζει εις το σκότος. Μία οικία εικόνα για τα νιάτα του Δημήτρη Σιούφα, να βλέπει τα βουνά των αγράφων στα οποία ήταν σκαλωμένο το πανέμορφο παραδοσιακό χωριό του, με το χιόνι τους να ασπρίζουν το σκότος. Περπατούσε αρκετά χιλιόμετρα κάθε μέρα για να πάει στο φανάρι, για να πάει δηλαδή στο σχολείο του, και βεβαίως όλος αυτός ο κόπος αποτυπώθηκε σε κάτι που και εγώ θυμάμαι από αυτόν,
Το περπάτημά του, φίλες και φίλοι, είχε πάντα κάτι το πεισματάρικο. Τον θυμάμαι να περπατάει και ο βηματισμός του δεν ήταν ανέμελος, δεν ήταν αέρινος, δεν ήταν αμέριμνος. Ο βηματισμός του είχε κάτι το πεισματικό. Λες και πάντα εκεί που πήγαινε είχε ένα στόχο να πετύχει. Αυτό το πείσμα νομίζω τον χαρακτήριζε. Και η πρώτη μου επαφή μαζί του το 1980 ή το 1981 ως τεταρτοετής φοιτητής της νομικής έγινε σε ένα γραφείο που είχε στη Βασιλή Σοφίας για να του ζητήσω με τα φόβου Θεού να αρθρογραφώ στη Νέα Πολιτική. Είχε δει κάποιες δικές μου αρθρογραφίες στη Νέα Πορεία και είχε ζητήσει να συνεργαστώ και με τη Νέα Πολιτική, ένα μηνιαίο πολιτικό και κοινωνικό περιοδικό το οποίο έβγαζε παρέα με τον αείμνηστο Βουδούρη, τον Εύερτ και κάποιους άλλους συναγωνιστές του από την περίοδο και την προδικτατορική αλλά και την μεταδικτατορική. Και θυμάμαι τη συζήτηση που είχαμε κάνει τότε. Είχε ήδη διατελέσει γενικός διευθυντής του ΕΟΜΕΧ, επιτυχημένος. Είχε ήδη δώσει τα πρώτα δείγματα γραφής αυτής της πείσμονος ενεργητικότητάς του σε έναν τομέα κρίσιμο για τους μικρομεσαίους και μου εξηγούσε πόσο σημαντικός είναι για τη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό η ιδεολογική αναμέτρηση σε έναν τομέα που η παράταξή μας έπρεπε να δώσει ακόμη περισσότερη βαρύτητα, όπως πίστευε. Η σταδιοδρομία του στην πολιτική σας είναι γνωστή. Περισσότερο από 30 χρόνια βουλευτής Καρδίτσης, 11 φορές βουλευτής, υπουργός κοινωνικών ασφαλίσεων, υγείας, ανάπτυξης και πετυχημένος, άκρος πετυχημένος πρόεδρος Βουλής για μία πλήρη διετία από το 7 έως το 9. Ήταν εκείνος που την περίοδο 90-93 με τις ασφαλιστικές του νομοθετικές παρεμβάσεις σε μια εποχή που αν θυμάστε η πληρωμή των συντάξεων κάθε μήνα ήταν περίπου επίτευγμα πρώτης νομοθεσίας Χιούφα, κατάφερε να συγκρατήσει την κατρακύλα του ασφαλιστικού συστήματος σε μια εποχή που δεν ήταν και τόσο δημοφιλές το νοικοκύρεμα και μιλάω πολύ επιοικώς για την περιγραφή της συμπεριφοράς μας, όλων μας, έναντι τέτοιων πρωτοβουλειών. Συνέχισε αργότερα ως Υπουργός Ανάπτυξης στην κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή σε έναν τομέα όπου ενίσχυσε έντονα την ανταγωνιστικότητα της χώρας για να κορυφώσει την δημόσια παρουσία και προσφορά του ως πρόεδρος Βουλής, όπου άφησε ένα ανάγλυφο αποτύπωμα και στο θεσμικό εξοραϊσμό του Κοινοβουλίου αλλά και στον κτηριακό εξοραϊσμό του Κοινοβουλίου. Η συνεργασία του με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο άφησε ένα συναρπαστικό αποτύπωμα, ανάδειξε όλα εκείνα τα στοιχεία του καλλιτεχνικού πλούτου και του διακόσμου της Βουλής, ενίσχυσε το ρόλο του βουλευτή και των κοινοβουλευτικών επιτροπών, αλλάζοντας γενναία τον κανονισμό της Βουλής και ήταν εκείνος ο οποίος, συνεχίζοντας όπως πάντα έλεγε, γιατί θεωρούσε την πολιτική σκυταλοδρομία, τη δουλειά που είχαν κάνει ο Απόστολος Κακλαμάνης και η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, συνεχίζοντας αυτό το έργο, είναι εκείνος που έδωσε μεγάλη όθηση στη λεγόμενη κοινοβουλευτική διπλωματία, γιατί πίστευε ότι ο ρόλος των βουλευτών στη διμερή ή στην πολυμερή κοινοβουλευτική διπλωματία είναι πολύ χρήσιμος και για την προβολή της χώρας αλλά και για την γνωριμία
των ξένων κοινοβουλευτικών με τις θέσεις μας στα εθνικά μας θέματα. Αυτός ο αυτοδημιούργητος, αποτελεσματικός και εργατικός άνθρωπος είπε σε μια ομιλία του ότι χρωστάει πολλά στο λαό της Καρδίτσας που τον εμπιστεύθηκε επί σειρά ετών και στην παράταξή του η οποία τον ανέδειξε. Είχε λοιπόν και ένα άλλο σπάνιο χαρακτηριστικό. Δεν ήταν αγνώμων. Απεναντίας ήταν ευγνώμων και ήξερε ότι αν νίκησε τη μοίρα του με την θαυμάσια σταδιοδρομία του την πολιτική, την νίκησε γιατί υπήρχε ένας λαός ο οποίος τον στήριζε και υπήρχε ένας πολιτικός χώρος ο οποίος αναγνώρισε τα προσόντα του και τον ανέδειξε. Φυσικά δεν είναι πάντα έτσι στην πολιτική. Και όσοι μπαίνουν στην πολιτική για να βρουν το δίκιο τους, και το λέω για το καλό τους, καλά θα κάνουν να την αποφύγουν. Γιατί η πολιτική έχει και τις σκληρές, ανηφορικές, δύσκολες στιγμές όπου και η εμπιστοσύνη και η αναγνώριση είναι πανάκριβα νομίσματα τα οποία δεν μοιράζονται αφιδώς. Αυτό το πείσμα όμως του Δημήτρη Σιούφα, που εγώ το διέκρινα ακόμη και στον τρόπο που περπάταγε, αυτό το πείσμα ήταν εκείνο το οποίο έπεισε επί τόσα χρόνια το θεσσαλικό λαό να τον στηρίξει και έπεισε και την παράταξη στην οποία αφιέρωσε τη ζωή του και την ικμάδα του, να του το αναγνωρίσει και να τον αξιοποιήσει με τρόπο ο οποίος είχε και ανταπόδοση για την παράταξη, αλλά κυρίως για τη χώρα. Ο Δημήτρης Σιούφας, για μας τους νεότερους βουλευτές, όταν πρωτομπήκαμε στη Βουλή, το 2000, κύριε Καραμαλή, κύριε Πρόεδρε, επί της Προεδρίας σας, ήταν ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδος που εσείς επιλέξατε και ο οποίος και μας αγκάλιασε και μας καθοδήγησε. Και αν απέδωσε αυτό το αγκάλιασμα και αυτή η καθοδήγηση, δεν ήταν τόσο γιατί μας έπεισε ότι οι ορμήνες του ήταν σωστές, αλλά γιατί μας έπεισε με την προσωπική του συμπεριφορά ότι αυτά που μας καθοδηγεί και αυτά που μας λέει ήταν τα πρέποντα. Πρώτος αυτός εφάρμοζε τις συμβουλές του και τις ορμήνες του. Και έτσι ήταν πολύ πιο πιστικό το μάθημα και το παράδειγμα που έδινε στους νέους συναδέλφους. Η Βουλή σήμερα, με τα αποκαλυπτήρια της προσωπογραφίας του Δημήτρη Σιούφα, μιας, επιτρέψτε μου να πω, πολύ πετυχημένης προσωπογραφίας που αποδίδει και το χαρακτήρα του και το πείσμα του και την καλοσύνη του και όλες εκείνες τις αρετές του, η Βουλή σήμερα τιμά έναν πολιτικό που είναι υπόδειγμα για κάθε νέο που θέλει να ακολουθήσει την πολιτική. Ένα πολιτικό που ξεκίνησε περπατώντας χιλιόμετρα για να πάει στο σχολείο του και κατέληξε πετυχημένος και σεβαστός από όλες τις πτέρυγες πρόεδρος της Βουλής, επί των ημερών του οποίου συνέβησαν θεσμικά σημαντικά γεγονότα στα οποία ως πρόεδρος επόπτευε. Είχαμε συνταγματική αναθεώρηση την περίοδο 7-9, είχαμε την ψηφοφορία της μεταρρυθμιστικής συνθήκης, της συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία άλλαξε τις ιδρυτικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είχαμε και πάρα πολλές εκδηλώσεις που ο ίδιος τις διευκόλυνε, μέσω των οποίων αυτά που πέρασε στον κανονισμό της Βουλής το 2008 και το 2009 έγιναν αμέσως πράξη. Δηλαδή η αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή και η αναβάθμιση της σημασίας των κοινοβουλευτικών επιτροπών για την προώθηση
και τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Καλωσορίζουμε λοιπόν στο πάνθεον της ιστορίας, στο πάνθεον των προσωπογραφιών του Ενδευκτηρίου της Βουλής, τον Δημήτρη Σιούφα, ο οποίος ουδέποτε έλειψε από αυτό το χώρο, αλλά τώρα με την παρουσία του, με το βλέμμα του, με τη σκέψη του, μας δίνει ένα ακόμη πιο εκφραστικό, ένα ακόμη πιο ζωηρό, ένα ακόμη πιο ζωντανό παράδειγμα για το πώς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε την πολιτική αυτούς τους δύσκολους καιρούς που καλούμεθα να κάνουμε το χρέος μας έναντι της πατρίδος. Ένα χρέος ο οποίος το έκανε με το παραπάνω και για το οποίο χρέος, κάνοντάς το με το παραπάνω, δικαίως μας χαμογελάει ευπρεπώς, καθώς μας αντικρίζει σήμερα εδώ. Κυρίες και κύριοι, τιμούμε τον Δημήτρη Σιούφα γιατί τιμούμε την ουσία της πολιτικής και γιατί τιμούμε έναν πολιτικό ο οποίος τιμήθηκε από το λαό και τίμησε το λαό. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, κύριε Πρώην Πρωθυπουργέ, κύριε Καραμαλή, κύριοι Πρώην Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είχα λίγο διαφορετικά σχεδιάσει να ξεκινήσω, αλλά η αρχή της ομιλίας του κυρίου Τασούλα, συναισθηματικά φορτισμένη, απλή και ξεκάθαρη, όπως ταιριάζει άλλωστε στο χαρακτήρα και στη μνήμη του Δημήτρη Σιούφα, με οδήγησε σε κάτι άλλο. Είπατε, κύριε Πρόεδρε, για αυτό το θεληματικό βήμα του Δημήτρη. Το βήμα εκείνο που έδειχνε τον άνθρωπο που δεν τον σταματάει κάτι. Που θέλει να ξεπεράσει κάθε δυσκολία. Μπορώ να αποκαλύψω εδώ ότι ξέρω ένα μικρό μυστικό. Το ξέρει η οικογένειά του. Μα το ξέρω και εγώ γιατί μας το διηγεί το πολλές φορές στους φίλους του. Όταν συχνά πυκνά, ποτέ δεν έφυγε άλλωστε από τα μέρη του, από εκείνα τα βουνά της ελευθερίας, όπου φυσάει ο αέρας της ελευθερίας, όταν χιόνιζε και έπαιρνε τον δρόμο ο Δημήτρης με τους συμμαθητές του να πάνε από τον Ελληνόπυργο στο χωριό το διπλανό που είχε το γυμνάσιο όπου έπρεπε να φοιτήσει, τότε επειδή ήταν μικρός το δέμας, έπρεπε να βαδίζει με μεγάλη σταθερότητα πάνω στο χιόνι για να μην βουλιάξει. Και επιπλέον τον κρατούσαν υψηλότεροι συμμαθητές του από το χέρι, ακριβώς για να μην χαθεί μέσα στο χιόνι πολλές φορές. Αυτό που σας λέω είναι έτσι ακριβώς. Και ήταν η αρχή, όπως σας είπα, ενός ανθρώπου ο οποίος ήθελε να ξεπεράσει τη μοίρα του. Να μείνει βαθιά ριζωμένος βέβαια στον τόπο του, όπως το έχουμε όλοι εμείς οι επαρχιώτες, όπως το έχετε και εσείς, κύριε Πρόεδρε Μεταγιάννενα. Αλλά παρόλα αυτά, να δείξει ως πού μπορεί να φτάσει. Και έφτασε εκεί ο Δημήτρης Σιούφας. Εκεί που ονειρευόταν, γιατί θέλω να πιστεύω ότι η πολιτική με τον τρόπο που την άσκησε και την υπηρέτησε, ήταν πάντοτε ο απότερος στόχος του Δημήτρη Σιούφα, έστω και αν δεν θα τολμούσε να το ομολογήσει, όταν ξεκίναγε τα βήματά του για να κάνει τις σπουδές του. Τις σπουδές με βάση τις οποίες άρχισε να δουλεύει στην αρχή. Είμαστε εδώ, μπροστά στο πορτρέτο του Δημήτρη Σιούφα. Είναι παρόν εδώ μαζί μας. Αλλά κύριε Πρόεδρε, δεν νομίζω ότι από αυτό το χώρο έλειψε ποτέ ο Δημήτρης Σιούφας. Απλώς πιστοποιείται η παρουσία του για να μπορούμε να τιμούμε τη μνήμη του. Από τη φύση του, από την πορεία του, ο Δημήτρης Σιούφας πλανιέται σε αυτό το χώρο όπως πλανιούνται όλες εκείνες οι μορφές, πολλές από τις οποίες είναι εδώ γύρω, άλλες λείπουν. Εκείνες που σκέφτηκαν και είδαν το κοινοβούλιο ως πραγματικό ναό της δημοκρατίας. Όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη. Όσοι τον τίμησαν, επειδή τους τίμησε ο λαός. Γιατί όταν σε τιμά ο λαός, η πίστη σου στον κοινοβουλευτισμό είναι οφειλόμενο χρέος.
είναι το ελάχιστο αντίδωρο τιμής απέναντι στην πατρίδα, αλλά και απέναντι στην πολιτική, εάν θέλεις πραγματικά να υπηρετήσεις την πολιτική. Και Δημήτρης Σιούφας την υπηρέτησε μέχρι την τελευταία στιγμή. Η φιανδήποτε ιδιότητα ήταν παρόν μέσα στο Κοινοβούλιο, είτε στις αίθουσες των Επιτροπών και στην αίθουσα Γερουσίας ιδίως, είτε βεβαίως στην Ολομέλεια. Δεν υπήρχε συνεδρίαση, ιδίως στο τέλος, όταν είχε φύγει ο πρόεδρος της Βουλής και έμεινε στη Βουλή μέχρι το 2012, που να μην είναι παρόν στις συνεδριάσεις. Δεν το είχα πει ποτέ. Μα μου θύμιζε οι ορισμένες προϋποθέσεις, χωρίς εγώ να έχω ζήσει, να έχω την τιμή να ζήσω εκείνες στιγμές, γιατί ήμουν νεότερος. Μου θύμιζε τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, ο οποίος πάντοτε βρισκόταν στο έδρανο που είχε από την αρχή, ακόμα και όταν δεν χρειαζόταν να μιλήσει, απλώς για να παρακολουθήσει το Κοινοβούλιο και, όπως σας είπα, να τιμήσει με τον τρόπο του αυτή την τιμή του να είσαι εκλεγμένος του ελληνικού λαού. Γιατί, κυρίες και κύριοι, αυτή η τιμή είναι η μεγαλύτερη που μπορεί να έχει κανείς. Όλες οι άλλες είναι δωτές. Η τιμή του να εκλεγείς όμως, και μάλιστα με σταυρό προτίμησης, είναι κάτι που δένει τη σχέση σου με το λαό. Και σε κάνει να είσαι ανεξάρτητος, πέρα από τις βουλές εκείνων, οι οποίοι μπορεί να σε κρίνουν με τις δικές τους υποκειμενικές κρίσεις. Ο Δημήτρης Σιούφας υπηρέτησε, όπως είπα, το κοινοβούλιο και τον κοινοβουλευτισμό, γιατί πίστεψε ότι αυτό ήταν ο ρόλος του πολιτικού, όπως εκείνος το αισθανόταν. Ως βουλευτής από το 1981, σκεφτείτε, ένας από τους αρχαιότερους βουλευτές και από τους μακροβιότερους βουλευτές, υπηρέτησε είτε ως απλός βουλευτής, είτε ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, είτε ως γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, στο ακέραιο αυτή την ιδιότητα. Ήταν εδώ πάντοτε παρόν. Μετείχε πάντοτε συζητήσεις ως απλός βουλευτής. Ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος δεν έχανε καμία συνεδρίαση. Οι απαντήσεις του, ιδίως σε ό,τι αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, αλλά πρωτίστως στα νομοσχέδια και ιδίως τα σημαντικά, ήταν κέρυες. Όχι μόνο λόγω της πείρας που διέθετε, αλλά γιατί ο Δημήτρης Σιούφας μελετούσε. Μελετούσε συνεχώς. Είχε πίσω του, παρά το ότι αυτό δεν φαινόταν, αν διαβάσει κανείς τα βιβλία του θα το καταλάβει, μία μόρφωση της πράξης, για να το πω έτσι. Συμπίκρωνε αυτή τη σοφία, την οποία μπορεί να την πάρει ένας πολιτικός από την πράξη και που δεν αποκτάται μόνο από την ανάγνωση των βιβλίων. Και αυτό φαινόταν σε όλες τις απαντήσεις, στην ετοιμότητα την οποία είχε να απαντά. Ως υπουργός, όποια θέση και αν υπηρέτησε, είτε στο Υπουργείο Υγείας είτε στο Υπουργείο Ανάπτυξης αργότερα, είχε ένα χαρακτηριστικό. Ανέφερε ο κ. Πρόεδρος τι άφησε ως αποτύπωμα στο νομοθετικό του έργο, δεν χρειάζεται να επανέλθω. Θα μείνω όμως σε κάτι. Στο σεβασμό που έδειξε ως υπουργός στο Κοινοβούλιο και στους βουλευτές. Τον παρακολουθούσα ως υπουργός εσωτερικών την εποχή εκείνη ιδίως, να μην παρεμβαίνει παρά ελάχιστα. Να αφήνει τους βουλευτές να μιλήσουν περισσότερο. Και πολλές φορές μου έκανε αυτή την παρατήρηση, γιατί ίσως από κεκτημένη ταχύτητα, λόγω της πανεπιστημιακής ιδιότητας, πολλές φορές παρασυρώμουν ως υπουργός να μονοπολώ το λόγο, ξεχνώντας ότι απέναντί μου είχα εκλεγμένους εκπροσώπους του ελληνικού λαού. Θυμάμαι πόσες φορές μου έκανε αυτή την παρατήρηση, δεν χρειάστηκε αργότερα, το καταλάβαινα όταν συνυπήρχαμε μαζί, ότι πάντοτε άφηνε τους βουλευτές να μιλήσουν, απαντούσε μόνο όταν το απευθυνόταν ερώτημα και πάντοτε μιλούσε τελευταίος. Ποτέ επίσης, και αυτό το λέω για τους υπουργούς που είναι σήμερα εδώ, για αυτούς που πρόκειται να γίνουν υπουργοί στο μέλλον, στον κοινοβουλευτικό έλεγχο ουδέποτε άργησε να απαντήσει κατά τον κανονισμό της Βουλής, έστω και σε μία απλή γραπτή ερώτηση. Δεν μιλώ για εκείνες που απαιτούσαν την κόρπορε παρουσία τους στη Βουλή. Δηλαδή, για τις επερωτήσεις ή τις επίκαιρες ερωτήσεις. Μιλώ για την οποιαδήποτε κοινοβουλευτική απάντηση. Τίμησε λοιπόν την ιδιότητα του Υπουργού όχι ως άρχοντος της πολιτείας, ο οποίος παίρνει αποφάσεις και ομιλεί στο Κοινοβούλιο κάτω αυτός ΕΦΑ, αλλά ως ταγός πολιτικός,
ο οποίος είναι υπό τον έλεγχο του κοινοβουλίου και των βουλευτών, ο οποίος λογοδοτεί απέναντί τους, ακόμα και όταν εισηγείται ένα νομοσχέδιο, πολλό μάλλον όταν ασκεί το κοινοβούλιο επ' αυτού κοινοβουλευτικού έλεγχου. Άφησα την θητεία του ως Πρόεδρος της Βουλής. Πάλι ο κύριος Πρόεδρος είπε τα σημαντικά που έγιναν, οι τομές πραγματικά που έγιναν στον οργανισμό της Βουλής. Όλες αυτές οι τομές είχαν ένα χαρακτηριστικό. Η περίοδος που ο Δημήτρης Σιούφας υπήρξε Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων ήταν μια κρίσιμη περίοδος. Τα σύννεφα πάνω στην πολιτική ζωή, όχι μόνο του τόπου, αλλά της Ευρώπης μας γενικότερα, είχαν αρχίσει να σωρεύονται. Το κοινοβούλιο είχε ανάγκη από υπεράσπιση. Το κοινοβούλιο έπρεπε να μπορέσει να αντέξει απέναντι στην παντοδυναμία της εκτελεστικής εξουσίας, η οποία, όπως ξέρετε, σε περιόδους κρίσης είναι σχεδόν ιονή νομοτελειακή. Δυστυχώς. Αλλά στις περιόδους κρίσης, εκεί το κοινοβούλιο χάνει τη δύναμή του δήθεν εν ονόματι της εφαρμογής αρχής «Σάλους πόπουλοι σου πρέμα λέξες το», αλλά δεν είναι έτσι, κυρίες και κύριοι. Τότε το κοινοβούλιο πρέπει να φανεί, αλλά για να φανεί το κοινοβούλιο πρέπει να έχει τα μέσα, πρέπει να έχει το κύρος. Και αυτό το κύρος θέλησε να θωρακίσει ο Δημήτρης Σιούφας. Και με τις τομές που έκανε στον οργανισμό της Βουλής. Κυρίως όμως με την πρακτική που ακολούθησε ως πρόεδρος της Βουλής. Η παρουσία του ήταν σχεδόν διαρκής. Δεν θυμάμαι πόσες φορές χρειάστηκε οι αντιπρόεδροι της Βουλής να ανέβουν και να προεδρεύσουν. Και όταν το έκανε ακριβώς γιατί έπρεπε να αφήσει και σε αυτούς χώρο για να μπορέσουν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Αλλά όταν προείδρευε, είχε μια αυστηρότητα, την οποία επιδείκνυε πολύ περισσότερο στους υπουργούς και τους βουλευτές της δικής του παράταξης. Ιδίως στους υπουργούς. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι ανεχόταν, όπως είναι λογικό και πρέπει, το να ξεφύγει κάπως ένας βουλευτής της αντιπολίτευσης από το χρόνο, ενδεχομένως και από το ύφος εκείνο το οποίο ταιριάζει στην Βουλή, ακριβώς επειδή ο ρόλος του αντιπολιτευόμενου βουλευτή είναι εξορισμού δύσκολος. Αλλά δεν έρχονταν ποτέ τον συμπολιτευόμενο βουλευτή και ιδίως τον υπουργό της πλειοψηφίας να μονοπολεί το λόγο, να υπερβαίνει το χρόνο και να δίνει μαθήματα κοινοβουλευτισμού στους άλλους. Όχι μόνο προέβαινε σε παρατηρήσεις, αλλά πολλές φορές, δεν σας το κρύβω και εγώ προσωπικά, είχα αισθανθεί μια μικρή, αν θέλετε, ταπείνωση, ώσπου να καταλάβω ότι αυτό αφορούσε εμένα πολύ περισσότερο, γιατί ήμουν φίλος του. Και αυτό του επέτρεπε, όταν το έκανε απέναντι σε ένα φίλο του υπουργό, να το κάνει και σε άλλους υπουργούς. Με μόνο στόχο, σας είπα, όχι να αποδείξει ότι προείδρευε, αλλά για να θωρακίσει το κύρος του κοινοβουλίου και να δείξει τι σημαίνει κοινοβουλευτική συζήτηση, τι σημαίνει διαλεκτική μέσα στον χώρο του κοινοβουλίου, γιατί η διαλεκτική είναι κατεξοχήν η μέθοδος στην οποία μαθαίνει κανείς όταν ασκεί την πολιτική μέσα στον χώρο του κοινοβουλίου. Σας κούρασα και καταλήγω λέγοντάς σας, όπως ξεκίνησα, ότι ο Δημήτρης Σιούφας θα είναι πάντοτε παρόν σε αυτή την αίθουσα και ήδη σε αυτό το δευτήριο. Θυμάμαι πραγματικά την ταπεινότητα, αλλά και την περηφάνεια που ένιωσε. Πολλοί θα το θυμάστε, γιατί υπηρετούσατε τότε. Όταν η γαλλική κυβέρνηση, κάτι σπάνιο, επιτρέψτε μου να το γνωρίζω, κάτι σπάνιο, τον τίμησε με ένα από τα ανώτατα παράσημα της γαλλικής δημοκρατίας. Δεν είναι εύκολο, ξέρετε, να σου απονείμουν τη Legion d'honneur σε επίπεδο commandeur de la Legion d'honneur. Δηλαδή, ουσιαστικά, ένα βαθμό κάτω από την Grand Croix. Θυμάμαι την τελετή εδώ. Θυμάμαι την παρασημοφόρηση. Θυμάμαι τον άνθρωπο που μέσα του, ναι, αισθανόταν τη δίκαιη περηφάνεια του παιδιού που ξεκίνησε από τον Ελληνόπυργο, του παιδιού το οποίο, χωρίς να έχει κάποια έφεση στις γλώσσες, μπορούσε να εκπροσωπεί τον τόπο και το κοινοβούλιο όποτε χρειαζόταν, ακριβώς γιατί στους πολιτικούς, όπως τα απέδειξαν και άλλοι, πιο μεγάλοι από τον Δημήτρη Σιούφα, αυτό που μετράει είναι η γλώσσα της ψυχής και όχι πόσες γλώσσες γνωρίζεις. Γιατί γνωρίζεις πολλές γλώσσες πολλές φορές,
Αλλά αυτές τις γλώσσες χρησιμοποιείς για να προσαρμοστείς στο χώρο που υπάρχεις, όχι για να επιβάλλεις την παρουσία σου και να υπηρετείς τον τόπο σου. Και αυτό το έχει ανάγκη ο τόπος. Και αυτό έπραξε ο Δημήτρης Χιούφας. Και αυτό χρειάζεται ψυχή και καλή ελληνική σκέψη. Τα υπόλοιπα, ναι, καλό είναι να υπάρχουν, αλλά εφόσον υπηρετούν το βασικό στόχο του πολιτικού, όπως την υπηρετούσε ο Δημήτρης Χιούφας. Δεν είναι λοιπόν απόν, είναι σήμερα μαζί μας. Είναι εδώ. Είναι εδώ και βεβαίως είναι τεράστιο το κενό που έχει αφήσει πίσω του. Χρέος όλων και ιδίως των νεωτέρων να το καλύψουν. Και είμαι βέβαιος ότι θα το καλύψουν. Κανένα κενό δεν μένει χωρίς να καλυφθεί στην πολιτική. Υπάρχει αυτή η τάση της πολιτικής να παράγει και ιδίως στον τόπο μας ευτυχώς σε δύσκολες στιγμές σημαντικούς ανθρώπους. Όμως ο Δημήτρης Χιούφας μας αφήνει κάτι που δεν μπορεί να το πάρει κανείς, ούτε μπορούμε να το αποτιμήσουμε εμείς σήμερα, γιατί είναι ατίμητο, ας το πω έτσι, από πλευράς αποτίμησης και αξίας. Είναι η μεγάλη παρακαταθήκη του σε ό,τι αφορά την κοινοβουλευτική του προσφορά και το κοινοβουλευτικό του ήθος. Αιωνία του η μνήμη, να τον θυμάστε, να τον τιμάτε, είμαι απολύτως βέβαιος. Και σας ευχαριστώ πάλι, κύριε Πρόεδρε, γιατί μου δώσατε αυτή την ευκαιρία. Ήταν μια φιλία που μας έδαινε πολλά πολλά χρόνια, το ξέρουν όλοι. Μέχρι Διόσκουρους μας είχαν αποκαλέσει με τον Δημήτρη. Ίσως είχαμε πολλά διαφορετικά. Είχαμε όμως ένα. Αυτή την επαρχιώτικη καταγωγή που σας διαβεβαιώ σου δίνει δυνάμεις για να στέκεις τα πόδια σου και όταν φτάνεις κάπου ψηλά να μην ξεχνάς από πού ξεκίνησες. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι, κυρία και κύριοι πρώην πρόεδρε της Βουλής, αγαπητοί συνάδελφοι, εν ενεργεία και παλαιότεροι. Αρχή άντρα δείκνηση. Όμως, είναι αργά και αυτό δεν το γνωρίζουν οι απλοί πολίτες όταν προσέρχονται χωρίς να έχουν, συμβαίνει συχνά, πλήρη αίσθηση του ρόλου τους ως πολιτών της δημοκρατίας, που σημαίνει ότι έχουν δικαιώματα, αλλά προηγείται η μεγάλη υποχρέωσή τους να επιλέγουν με κριτήρια σωστά. Δεν χρειάζεται περισσότερη ανάλυση σε αυτό, ώστε η δημοκρατία να μπορεί να ανταποκρίνεται σε αυτό που είναι η αποστολή της. Αχειραγώγητη, να υπηρετεί πράγματι το λαό. Και υπηρετεί η δημοκρατία το λαό εάν στηρίζεται στο κοινοβούλιο, που είναι ο πιο αυθεντικός και άμεσος εκφραστής της θέλησης του λαού, της λαϊκής κυριαρχίας. Αυτό είχα πει σε κάποιον πρέσβη, που θεωρούσε εδώ ότι περίπου είναι, έχει οριστεί ως σαν ανθύπατος, ότι η κυβέρνηση στηρίζεται στο κοινοβούλιο. Κατά συνέπεια, πριν έρθετε εδώ να πάτε στην κυβέρνηση, και αν το κοινοβούλιο συμφωνεί σε ό,τι είπατε εσείς και αποφασίσατε με την κυβέρνηση,
τότε μπορείτε να ενημερώσετε όπως μου είπατε για την αποστολή σας. Εγώ εγνώρισα πριν από τον πολιτικό τον άνθρωπο, τον Μίτσο Σιούφα, τον Δημήτριο Σιούφα. Τύχη, όπως θέλετε πάρτε το, η ηλικία τα έχει όλα. Το καιρό εκείνο που δεν υπήρχαν αντίπαλοι, αλλά εχθροί. Και δεν ξέρω πότε, δεν είμαστε ακριβώς στο ίδιο επίπεδο σήμερα, αλλά δεν ξέρω πραγματικά πότε. Αυτό που λένε ότι είναι αυτό της ράτσας μας, ότι η διχόνοια είναι προαιώνια πληγή μας, δεν ξέρω πραγματικά πότε θα μπορέσουμε να υπηρετούμε μέσα σε αυτό τον ιερό χώρο με αυτή την αποστολή που προανέφερα, ως αντιπρόσωποι δηλαδή του έθνους, που δεν μπορούμε να τρέμουμε μήπως δεν μας βγάλει, να μην χρησιμοποιήσω το αντιστοιχό όνομα ή οποιαδήποτε ανκουργούμεν, οποιοσδήποτε παρουσιαστής στην τηλεόραση, όταν έχουμε το βήμα του λαού. Το βήμα του κοινοβουλίου είναι το βήμα που πρέπει. Πρώτα απ' όλα το καθήκον είναι των αντιπροσώπων του. Να πληροφορηθεί ο λαός ότι αν θέλει να είναι απολύτως αυθεντικά ενημερωμένος, πρέπει να πάει ακριβώς στην πηγή. Και η πηγή είναι ο καθαρός και ενδεχομένως ο υποκριτικός λόγος, τον οποίον εύκολα θα διακρίνει αν δεν έχει αφαιθεί στην παραπληροφόρηση ή τον οποιονδήποτε social media, πια που είναι η μεγαλύτερη πηγή σήμερα ή άλλο. Τι ξεχώρισα στο Σιούφα από την εποχή του ανέντοτου αγώνα? Γι' αυτό ζήτησα, Πρόεδρε, να πω δύο λόγια και εγώ, όχι ότι δεν αξίζουν πράγματι, αξίζουν όσα είπατε με τα λόγου γνώσεως. Ήταν η εποχή που με τον Μακαρίτη τον Μίλτο, τον Εύερτ, έχω και άλλη φορά πει στο Κοινοβούλιο για την αποκατάσταση της μνήμης του, ότι δεν είχε καμία σχέση ο Εύερτ με την ΕΚΟΘ. Σημειώστε το, οι παλαιότεροι, ότι οι νεότεροι ίσως αγνοούν πολλά. Ο Δημήτρης ο Σιούφας συμμετείχε, αλλά χωρίς, και μπορούσε, μπορεί να ήταν κοντό στο δέμας, αλλά μπορούσε. Και το ξέρουμε πόσο πείσμον και σταθερός και απόλυτος ήταν σε κάτι που πίστευε. Δεν πίστευε όμως στη βία, στην οποία πολλοί είχαμε διολυστήσει ευθύνες, ναι, πρωτίστως δικών μας, όχι όσων δυστυχώς ρίχνουν λάδι στη φωτιά και διχάζεται ο λαός, ο οποίος πληρώνει τελικά τα σφασμένα. Ο Σιούφας λοιπόν ήταν πάνω απ' όλα καλός και αγαθός. Δεν μπορούσε να μισήσει, ακόμα και όταν και είμαστε φίλοι τόσο πολλοί όσο είμαστε και πολύ διαφορετικοί στο πολιτικό ή ιδεολογικό μας πιστεύω, αλλά αυτό μας βοηθούσε να καταλαβαίνουμε τι και η άλλη πλευρά έχει και τι σωστό είναι από αυτό που έχει η άλλη πλευρά. Ήταν λοιπόν πρώτα απ' όλα άνθρωπος.
Και όταν και αρκετοί εδώ γνωρίζετε και εντός, δεν θα αναφερθώ, θα αναφέρομαι εντός, δηλαδή εδώ του Κοινοβουλίου, δεν μπαίνω σε ξένα αμπελοχώραφα, δεν ήταν πάντοτε ευτυχής με την αντιμετώπιση που είχε. Και διασυρμός υπήρξε, άδικος και συκοφαντικός και πικρίαν πολύ εγεύθη και σωστά βέβαια είπε ο πρόεδρος κ. Στασούλας πριν ότι στην πολιτική δεν θα βρεις το δίκιο σου. Πρέπει να το ξέρεις από πριν. Το ήξερε και ο ίδιος ο Σιούφας. Και δεν προχώρησε ποτέ ούτε να αντεκδικηθεί ούτε να βλάψει οποιονδήποτε όσο κακό και να θέλησε να του κάνει. Αυτό που άξιζε για τον Σιούφα ήταν αν ήταν συνεπής στις ιδέες του, αν ήταν συνεπής όταν ασκούσε την εκκλησική εξουσία με αυτό που ήταν η αποστολή του και σωστά αναφερθήκατε κύριε Πρόεδρε, πρέπει εγώ, διότι ως βουλευτής αντιπολιτεύσεως είχα άλλη τοποθέτηση δυστυχώς, αλλά πρέπει να το πω τώρα, και μιλάμε για τον Δημήτριο Σιούφα. Δεν ήταν μόνο θέμα το θέμα των συντάξεων. Ήταν τι θα γινόταν από εδώ και πέρα με το ασφαλιστικό σύστημα. Αν υπήρξε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί, αγαπητές και αγαπητοί, αν υπήρξε συνέχεια στο ασφαλιστικό μας σύστημα, πέραν εκείνης προ πολλών ετών προσπάθειας να αφαιρεθούν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων από την Τράπεζα της Ελλάδος, όπου με 1% και όταν ο πληθωρισμός έτρεχε με 20-25% εξανεμίζονταν. Ο Σιούφας, στο νόμο που αναφέρθηκε ο κύριος Πρόεδρος, έθεσε τις βάσεις ώστε να μην καταραίει το ένα μετά το άλλο ταμείο. Και βέβαια τα ευγενή ταμεία ενοχλούντο όσοι τα ενέμοντο. Αυτά ενοχλούντο αυτοί. Και φυσικά, και εδώ πρέπει να θυμηθώ την κριτική που του έκανα, όταν πράγματι ήταν πολύ σημαντική εκείνη προσπάθεια το 2005 με 2006 να αλλάξει ο συσχετισμός στο ισοζύγιο των εξωτερικών και της εσωτερικών και εξωτερικού και εσωτερικού εμπορίου των εισαγωγών και εξαγωγών. Και αυτό πρέπει να πιστωθεί στον Δημήτρη το Σιούφα ως Υπουργό Ανάπτυξης. Κυρίες και κύριοι, εδώ πρέπει να κλείσω λέγοντας και το οφείλω ότι ως Πρόεδρος της Βουλής είχε ενστερνιστεί και έκανε με έργα, όχι μόνο με λόγια, με έργα ό,τι ήταν απαραίτητο, ώστε ο πολιτιακός θεσμός του Προέδρου της Βουλής μαζί με το θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας αποτελούν βασικούς παράγοντες εάν οι φορείς τους σέβονται αυτόν τον θεσμικό τους ρόλο για την σταθερότητα, τη γενικότερη σταθερότητα της χώρας και το επίπεδο της δημοκρατίας. Διότι όταν ο Σιούφας έπαιρνε τον οποιονδήποτε υπουργό να του πει «αγαπητέ μου, δεν γίνεται διότι εσύ επικαλείσαι το επίγον και το κατεπίγον να κάνω εγώ τη Βουλή επιχείρηση απλώς να νομοθετήσεις εσύ ό,τι θέλεις». Πράγματι και οι αλλαγές στον κανονισμό της Βουλής και στο τομέα της κοινοβουλευτικής διπλωματίας στις σχέσεις του με τα κόμματα και ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδος
Συνεργαστήκαμε άριστα μαζί, δεν έκανε εκτόσεις, αλλά τηρούσε το λόγο του. Ο λόγος του, ίσως θα θυμάστε, όταν στελέχη κομματός του παρεξέκλειναν από τη δέσμευση που είχε αναλάβει εκ μέρους του κόμματός του για ένα θέμα της UEFA και με τα ποδοσφαιρικά, εγώ δεν τα ξέρω καλά αυτά, αλλά να έχει συμφωνήσει να περάσουμε μια τροπολογία κάποιοι που είχαν περισσότερο διάθεση όχι για το κοινοβούλιο και για το κόμμα τους ενδεχομένως, αλλά για την ομάδα τη μια ή την άλλη με την οποία συνδέοντο πενόμευσαν. Εγώ μεν ήμουν βέβαιος ότι ο Σιούφας δεν είχε ιδέα και πράγματι υπήρξε σε κάθε περίπτωση συνεπής στο λόγο του. Ξέρει ο παριστάμενος κύριος Πρόεδρος ότι ήμουνα και εγώ απολύτως βέβαιος ότι για ό,τι συζητούσα με τον Δημήτρη Σιούφα ήταν συμβόλαιο που υπέγραφε ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος που εκπροσωπούσε τη Βουλή. Η οικογένεια ξέρει πολύ καλύτερα από όλους μας ότι ήταν χρυσός σύζυγος, γλυκύτατος ως πατέρας και ο μικρός Γιώργος να ξέρει ότι ο μεγάλος του καημός ήταν αυτός. Και βέβαια ξέρει και κάποιο άλλο εδώ πρόσωπο ποιος ήταν ο καημός του. Αγαπούσε την οικογένεια και τολμώ να πω ότι την αγαπούσε μαζί με την Βουλή και την πολιτική. Σας ευχαριστώ πολύ που είχατε την υπομονή να με ακούσετε. Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, κύριε Πρώην Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε Πρώην Πρωθυπουργέ, κυρία Πρώην Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Πρώην Πρόεδρε της Βουλής, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, κύριοι Βουλευτές, κυρίες και κύριοι, κύριε Κεστερετζή Κωνσταντίνε, που μας δώσατε την ευκαιρία με τη φιλοτέχνηση του πορτρέτου να είμαστε εδώ όλοι σήμερα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ εκ μέρους της οικογένειας του Δημήτρη Σιούφα για την ανάρτηση της προσωπογραφίας και τη σημερινή εκδήλωση. Στα πρόσωπα όλων των Προέδρων συμβολικά εξιστορείται η πολιτική ζωή της πατρίδας και η πορεία της Βουλής των Ελλήνων στους δύο αιώνες που πέρασαν. Η ανάμνηση και η κατανόηση αυτής της πορείας αποτελεί σημαντικό έργο και οδηγό για τους δρόμους του μέλλοντος. Όπως έλεγε ο πατέρας μου, οι εορτασμοί των επιτυχιών μας γεμίζουν χαρά. Όμως είναι η ανάλυση και η κατανόηση των λάθων και των αποτυχιών που μας δίνουν σοφία. Κυρίες και κύριοι, η πολιτική πορεία και συμβολή των δημοσίων ανθρώπων είναι αρμοδιότητα της ιστορίας. Σήμερα θα ήρθα να πω λίγα λόγια για το πολιτικό πνεύμα του πατέρα μου. Για πράγματα που αντιλήφθηκα και κατανόησα στο βάθος του χρόνου. Η πολιτική παρουσία και δράση του έδινε μεγάλη χαρά. Όμως, το ότι του περιόριζε το χρόνο που ήθελε να αφιερώσει στην οικογένεια τον στεναχωρούσε. Πίστευε σε σταθερές αρχές αλλά και στην αξία της συνένεσης. Πίστευε ότι η αξία της συνένεσης βρίσκεται στη διαδικασία της. Οι σχεδιασμοί συμπληρώνονται και βελτιώνονται με τη συμβολή ανθρώπων που έχουν άλλες ιδέες και θεωρήσεις. Οι αποφάσεις εκτελούνται πληρέστερα και καλύτερα όταν κατά το δυνατόν περισσότεροι τις κατανοούν και συμφωνούν έστω και μερικώς με αυτές. Πίστευε ότι η δημοκρατία δεν είναι μόνο ο τρόπος που εκλέγονται οι αντιπρόσωποι του λαού. Είναι κυρίως ο τρόπος που εργάζονται και συνεργάζονται. Μπορεί να υπάρχει κατόνομα και ταυτότητα η αντιπαλότητα. Υπερέχει όμως την ουσία, η υποχρέωση και το καθήκον του σεβασμού, της αλληλοκατανόησης, της συνεργασίας και της συνέχειας. Πίστευε στην αξία και την πειθό της λογικής απέναντι στην επικινδυνότητα και τη σύγκρουση του θυμικού. Έλεγε ότι πάντα υπάρχει εδώ χώρος προς βελτίωση.
σε κάθε άνθρωπο και σε κάθε λαό. Μου φαίνονταν όλα τόσο απλά και ήταν στην πράξη τόσο δύσκολα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Σας ευχαριστούμε όλους για τη σημερινή σας παρουσία και την τιμή στο Δημήτρη Σιούφα.